Η Κίνα προσπαθεί να καθησυχάσει τι ανησυχίε για ένα νέο ξέσπασμα του κορονοϊού, δηλώνοντα ότι η κατάσταση στο Πεκίνο είναι υπό έλεγχο. Οι υγειονομικέ αρχέ λένε ότι είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν τέτοιε αιστείε. Την προηγούμενη εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 158 κρούσματα που συνδέθηκαν με μια τοπική αγορά. Το πρώτο πράγμα που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι η επιδημία στο Πεκίνο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το Πεκίνο ανταποκρίθηκε γρήγορα και ανακάλυψε την επιδημία πολύ νωρί. Αμέσω προσδιορίσαμε την πηγή και λάβαμε μέτρα. Διακόψαμε την περαιτέρω μετάδοση και ελέγξαμε την επιδημία στη μικρότερη κλίμακα. Το Πεκίνο δεν τέθηκε σε καραντίνα, αλλά οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να μην ταξιδεύουν και να αποφεύγουν τις συναθρήσει. Επιπλέον έγιναν μαζικά τεστ, καθώς πάνω από 350.000 άτομα ελέγχθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες. Η Ινδία αποτελεί πλέον επίκεντρο της πανδημίας. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει τη χαλάρωση των μέτρων παρά την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες 24 ώρες. Περισσότερα από 10.000 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στη χώρα. Μόνο η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει παρόμοια επίπεδα νέων μολύνσεων. Συνολικά η Βραζιλία πλησιάζει τώρα το 1 εκατομμύριο επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σχεδόν 50.000 άτομα έχουν πεθάνει. Ο πρόεδρο τη Βραζιλίας εξακολουθεί να προσπαθεί να πείσει ότι η κατάσταση είναι φυσιολογική, χαλαρώνοντα τα μέτρα περιορισμού και ανοίγοντα εμπορικά κέντρα και παραλίε σε μέρη όπω το Σάο Πάολο και το Ρίο Ντε Τζανέιρο.